Η παραλαβή του ρυζιού ξεκίνησε από τις 9 η ώρα το πρωί και τώρα 8 η ώρα το βράδυ, σε μισή ώρα δηλαδή περίπου, θα σταματήσουμε τη διανομή. Μια επίπονη προσπάθεια η οποία ξεκίνησε μέρες τώρα, πάνω από 20 μέρες, διότι τα τρόφιμα ήρθαν σταδιακά, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Από εδώ, από τον Άγιο Νικόλαο, μοιράσαμε σήμερα από τις 2 μέχρι τις 8. Αύριο θα βρισκόμαστε στην Ιερά Πέτρα και από τις 11 η ώρα θα ξεκινήσει η διανομή από το στούντιο Νίκος στον Παλωτιάρη. Ενώ στη συνέχεια θα πάμε στη Σιτία, όπου θα κάνουμε τη διανομή, χωρίς όμως να έχουμε προκαθορίσει ακριβώς την ώρα, επειδή είχαμε πρόβλημα στην μεταφορά, η οποία λίγο πριν έμαθα ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά αυτή. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στο τόσο κόσμο που παίρνει τρόφιμα υπάρχουν και κάποιοι με κάποιους που έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να το πω ότι ο Σύλλογος είναι πιστοποιημένος φορέας διανομής. Δεν έχει καμία ευθύνη για το ποιοι απορρίπτονται ή όχι. Το ελληνικό κράτος με την ΚΙΑ, όπως ονομάζεται, μας καλεί και ζητάει κάποια συγκεκριμένα έγγραφα για να εγκριθεί ή όχι η διανομή. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα συλλέξουμε και να τα παραδώσουμε στην αγροτική ανάπτυξη, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ανάλογα αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια, αν είναι πλήρη ή όχι ο φάκελος, δίνουν το OK για να πάρω τρόφιμα. Και έτσι εμείς έχουμε λίστες από την αγροτική ανάπτυξη. Αυτά για να τα κατανοήσουν κάποιοι που θεωρούν ότι εμείς μπορούμε τα τρόφιμα να τα δώσουμε σε όποιο θέλουμε. Εξάλλου, βλέπουν ότι αυτοί που παίρνουν τα τρόφιμα βάζουν 4 υπογραφές προς τιμή και μία αργότερα για το λάδι 5 για κάθε τρόφιμα χωριστά. Γιατί αυτά τα έγγραφα πρέπει εγώ να τα πάω μετά στην αγροτική ανάπτυξη και να τα παραδώσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα μέλη του ΔΣ και ιδιαίτερα τον Στέλιο Χτενιαδάκη, ο οποίος είναι από το πρωί και μέρες τώρα σχεδιάζουμε το πώς θα γίνει η διανομή και θα σας πει μετά μια κουβέντα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές μας. Είναι η αλήθεια ότι ένα μικρό παράπονο το έχω, διότι στείλαμε περίπου 200 μηνύματα και εμφανίστηκαν 5 άνθρωποι, οι οποίοι είναι εδώ και τους βλέπετε, να βοηθήσουν. Καταλαβαίνετε ότι όλοι εθελοντές είμαστε. Εδώ οι εγκαταστάσεις που σας φιλοξενούν. Οι εγκαταστάσεις είναι των επιχειρήσεων Δερμιτζάκη που έχει κατεψυγμένα και φρέσκα κρέατα και άλλα προϊόντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι χωρίς τη βοήθεια αυτή, δηλαδή να φυλάξει τέτοια ευαίσθητα προϊόντα, πραγματικά θα είχα μεγάλη δυσκολία. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να μας βοηθήσει και του χρόνου. Υπήρχε συμμετοχή, ήρθε ο κόσμος. Εμείς εδώ περίπου από τις 230-240 οικογένειες έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή περίπου 160 οικογένειες. Τι προϊόντα δίνετε? Δώσαμε μακαρόνια, ρύζι, φέτα και γραβιέρα. Θα ακολουθήσει το λάδι, το οποίο όμως από ό,τι μας έχουν πει θα καθυστερήσει λίγο, μάλλον Ιανουάριο. Και μάλιστα πολλοί λένε τι να το κάνουμε το λάδι, εμείς είμαστε παραγωγή. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως για άλλη μια φορά τους εθελοντές, όπως είπαμε, αυτούς που ήρθαν και βοήθησαν βέβαια. Και θέλω επίσης να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους τρίτεχνους, σε όλους τους λασιθιώτες καταρχήν και σε όλο τον κόσμο, να έχει υγεία, να έχει δύναμη και να έχουμε μια ελπίδα όλοι μας ότι του χρόνου θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ας το ελπίσουμε. Έχουμε αρχίσει την παραλαβή πριν από περίπου 22 μέρες, σταδιακά. Πρώτα πήραμε τη φέτα, μετά το κεφαλοτήρι, μετά το μακαρόνι και σήμερα παραλάβαμε το ρύζι. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να συντονιστούμε ούτως ώστε να τα συγκεντρώσουμε, να μας τα φιλοξενήσουν και να τα διανύμουμε. Επίσης να πω κι εγώ, όπως ο Γιώργος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές. Δυστυχώς δεν είναι τόσοι όσο ελπίζαμε και ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι. Ενημερωτικά ίσως κάποιοι έχουν απορίες τι θα γίνουν αυτοί που δεν έχουν έρθει σήμερα για κάποιο λόγο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί τους με κάποιο τρόπο, είτε με SMS, είτε με email είτε και τηλεφωνήματα όπως κάναμε και αυτή τη φορά, να ξανακαθορίσουμε άλλη μία μέρα, ούτως ώστε να παραλάβουν και αυτοί τα προϊόντα τους. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους, τρίτεχνους και μη, όλους τους λασιθιώτες και ελπίζω και εγώ το 2013 να είναι πολύ πιο ευχάριστο από το 2012. Αυτή η διανομή που γίνεται από το Σύλλογο Τριτέχνων βοηθάει τις οικογένειες? Σίγουρα βοηθάει, διότι είναι δύσκολες καταστάσεις και πλέον βοηθά τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά, να βοηθήσουν ένας τον άλλο και να τονώνει το αίσθημα της αλληλεγγύης οπωσδήποτε. Είστε δηλαδή ικανοποιημένος από την όλη προσπάθεια του Συλλόγου? Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος. Πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι ωραία. Thank you very much. I hope everyone has a lovely Christmas and it's great that the Greek government to give hampers for the children. The system I think is very good for the people who have larger families. So yes, it works very well.